Λοιπόν, πες μας λίγο πού ακριβώς βρισκόσασταν και τι ακριβώς είδατε. Βρισκόμουν στην πιάτσα του Κόντι, πάνω στη χωράφα. Και από την τηλεφωνήτρια που ήξερε το σίγμα του αμαξιού μέσω του τάμπλετ, ήξερα ότι ανεβαίνει την Παστέλ προς τον Κόντι. Οπότε εγώ βγήκα από την πιάτσα για να του κλείσω το δρόμο. Με το που με είδε αυτός, πήγε να με αποφύγει, έκανα εγώ όπισθεν, με χτύπησε τον προφυλακτήρα και συνέχισε την πορεία του προς το σανατόριο. Ανεβήκαμε άλλα 2-3 αμάξια να τον κυνηγήσουμε. Ανέβηκε κάτι πεζοδρόμιο, μας ξέφυγε από εκεί και μετά ήρθε προς τα δω. Και τώρα τον εγκλωβίσατε ουσιαστικά σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε να κινηθεί. Ακριβώς, εγκλωβίστηκε. Και μετά κατευθείαν αφήνοντας το αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση όπως βλέπουμε, κινήθηκαν. Εμείς ήμασταν πολύ πιο πίσω, δεν είδαμε την στιγμή που τράκαρε το αμάξι. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Τα τελευταία χρόνια ναι. Λίγο, εγώ είμαι 15 χρόνια στο ταξί. Τέτοιο πράγμα να κλέψουν αμάξι δεν θυμάμαι. Και μέσα στο κέντρο της πόλης και χωρίς να έχει φύγει ο οδηγός, γιατί ουσιαστικά ήταν εκεί κοντά. Ακριβώς. Περισσότερη φύλαξη, τι θέλουμε. Και σίγουρα και λίγο περισσότερη προσοχή από εμάς. Σίγουρα και. Εντάξει, τώρα συνόμευση είναι. Λοιπόν, πεταχτήκατε κυριολεκτικά έξω από τα σπίτια σας με το θόρυβο. Τι ακριβώς ακούσατε? Ακούσαμε ένα θόρυβο, ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Κάποιος, καταλάβαμε ότι πρόκειται για κάποιο τροχαίο, κάποιο αυτοκίνητο που χτύπησε κάπου. Βγήκα έξω. Φώναξα μήπως χρειάζεται κάποιον να φωνάξω ασθενοφόρο. Είδα δύο άτομα να βγαίνουν από το ταξί. Ο ένας έφυγε προς τα κάτω, προς την αγορά, ο άλλος έφυγε προς τον Άγιο Αθανάσιο. Κατάλαβα ότι επρόκειτο κάτι άλλο. Οπότε κάλεσα την αστυνομία, αλλά ήδη από ό,τι κατάλαβα και οι συνάδελφοι του, ο ιδιοκτήτη του ταξί, αλλά και η αστυνομία ήταν σε καταδίωξη και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Έχει πέσει ολόκληρος ο τείχος, έχει καταστραφεί το μηχανάκι της γειτόνισσας. Από τείχη δεν θρυνήσαμε θύματα, έτσι? Δεν υπήρχε κανένας αυτή την ώρα για να κυκλοφορεί στη γειτονιά, ευτυχώς. Ευχαριστώ πολύ.